Καλησπέρα σε όλους από το Μαζαράκης. Πρεμιέρα για τα γαλλικά και πιάνο, τα οποία υποδέχονται τους γκάνγκστερς στο θεσμό του κυπέλου. Πρώτο τζάμπολ. Καλή πρεμιέρα, καλή σεζόν και στις δύο ομάδες. Δύο ομάδες που τις χωρίζουν μία κατηγορία. Οι γκάνγκστερ βρίσκονται φέτος στην πολύ απαιτητική Μάστερ. Τα γαλλικά και πιάνο ανέβηκαν πέρσι από την Development 1 και φέτος θα αγωνίζονται στην Evolution. Αυτός η πρώτη επίθεση για τους κόκκινους. Κατεβάζει την μπάλα με το 25 ο Μαργόπουλος. Σιάτσιος πάει από αριστερά, σπάει την μπάλα στη γωνία. Άστοχο το πρώτο σουτάκι από τον Καραμποϊκή. Εφηλιάζουμε για τα γαλλικά. Χάνε την μπάλα. Κατοχή για την ομάδα του Βρύλη και του Κεχρή. Σκετσιλά ο Ψιάτσιος δίνει την μπάλα στον Χατζηστρατίου, ο οποίος ανοίγει το λογαριασμό του και το σκορ της αναμέτρησης 0-3 στα πρώτα 60 λεπτά της αναμέτρησης. Πιέζεται ψηλά ο Πιερουτσάκος στην κορυφή της ρακέτας. Η μπάλα περνάει στον Πιερουτσάκο. Δύο Πιερουτσάκους έχουμε σήμερα. Θα υποθέσω την αδέρφια, τον Γιάννη με το 1 και τον Σταύρο με το 13. Γκίκας πήρε ένα σκριν ψηλά, σκέφτεται να σηκωθεί για 3, δεν το κάνει. Μπάλα στα χέρια του Σταύρου και πήρε. Σταύρος δίνει την μπάλα χαμηλά. Πρώτο φάουλ στη λήξη του χρόνου για την ομάδα των Gangsters. Ο Καβαλιαράτος θα κατευθυνθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας και θα εκτελέσει δύο βολές. Κλάτσι πρώτη. Ο Μαρκόπουλος πάει μέχρι μέσα, δεν τελειώνει φάση με το δεξί φλότερ. Εφηδιασμός για τους κόκκινους. Σταύρος Περουτσάκος, μπάλα περνάει στον Καβαλιεράτο, ο οποίος θα χρεωθεί με βήματα. Κατοχή, αλλάζει χέρια και περνάει στους φιλοξενούμενους. Σηκώνεται για δύο, λίγο πιο πίσω από το έλμπου και ευστοχή. Ο Τσιάτσιος. 1-5 στα πρώτα 2,5 λεπτά εδώ στο Περιστέρι. Βλέψιμο μετά την πιεστική άμυνα του Τσιάτσιου σε ανοιχτό καλάθι. Αποδοτική η πίεση από τον Γκάρτ που έχει σήμερα στη διάθεσή του ο coach Βρύλης. Καλάθι και από την άλλη με τον Καβαλιαράτο. Μπαλαλάζει χέρια. Λάθος εδώ από τους γκάνγκστερς. Ωραία, σπάει μπάλα στην γωνία στον Γκίκα. Άστοχο το σουτ. Εφηδιασμό θέλει να βγάλει η ομάδα του ο coach Βρύλης. Σε σετ παιχνίδι όμως θα στηθεί η άμυνα. Άστοχο το σουτ από τους γκάνγκστερς, οι οποίοι έχουν μπει πολύ καλά σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά στην αναμέτρηση.
Εδώ καπάκωσε την μπάλα. Πάμε το σημείο. Λάθος επίθεση, κατοχή για τους κόκκινους. Βάλα πάει στον Γκίκα, από εκεί στον Πιερτσάκο το Σταύρο. Άστοχο το ελεύθερο στάκι από τους 45. Καθαρίζει το αμυντικό rebound ο Χατζηστραβίου. Ελεύθερο σουτ για τον Τσιάτσιο. Άστοχο, κατοχή όμως παραμένει για την ομάδα των Gangsters. Παραφορά από την βασική γραμμή. Μπαλά περνάει ωραία στον ελεύθερο Καραμπούικη, ο οποίος βγήκε από τα screen, δεν θα ευστοχίσει. Στη γωνία προσποιείται ο Πιερτσάκος ο Γιάννης. Πιέζεται εκεί ψηλά από τον Τσιάτσιο. Πάσα στη Γουτσέτ, τον Γκίκα, ελεύθερος και στημένος για τρεις, άστοχος. Ο Τάσος, εμβλιασμός τώρα, πάει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ ο Χρήστος ο Καραμπουίκης. Δύο βολές για τον γκάρντ των φιλοξενούμενων. Θα δώσει στον Ιωάννου, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα και θα στοχίσει. Καραμποίκης ρίχνει το τέμπο στην κορυφή με ασφάλεια στον Τσιάτσιο. Τσιάτσιο φέρνει ένα screen, ωραίο pick and roll εδώ. Άψογη συνεργασία μεταξύ Τσιάτσιου και Χατζηστρατίου. Πάσα στη weak side. Μένει εντός γηπέδου από το Σταύρο του Πιερτσάκου, ποιος πάει δεξιά. Δίνει ωραία πάσα στο τρέιλερ. Ξαναπαίρνει από την κορυφή της ρακέτας. Ανοίγει το λογαριασμό του. 6-10 στα πρώτα 7 λεπτά εδώ στο Μπουρνάζι. Οι δύο ομάδες δεν έχουν επιχειρήσει πολλά φάουλ, 2 μόλις για τους Gangsters, 1 για τα γαλλικά και πιάνω στα πρώτα 7 σχεδόν λεπτά παιχνιδιού. Μέσα ο Λαγουτάρης για τα γαλλικά και πιάνω, νέα μεταγραφή μέχρι και την Summer Development. Ήταν στη διάθεση της ομάδας του Μαυράκη, του Ανδρέα και του James, του Miller. Αποφάσισε να αλλάξει ομάδα και να δοκιμάσει την τύχη του σε μια ομάδα που φέτος παίζει μια κατηγορία πάνω. Τέλος του χρόνου ζητάει να του μιλήσουν οι συμπαίκτες του Κατσίκης δικαιολογημένα. Δεν είδε ποτέ ο γκάρντ τον γαλλικά και πιάνω το ρολόι. 3 λεπτά απομένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 6-10 μπροστά οι Gangsters. Καραμποίκης στον 13. Αστοχό, εξαιρετικό rebound όμως.
ανανέονται τα 14 δευτερόλεπτα για τους Gangsters. Ισιάσιος πάει αριστερά, τελειώνει με ένα αριστερό φωτεράκι, άστοχα όμως. Εφηδιασμός τώρα για τα λεπτά και τι άλλο. Με τον Γκίκα, ο οποίος θα κερδίσει. Με τον Ιωάννου, με συγχωρείτε. Με τον Ιωάννου λοιπόν, τον βάφτισα τον άνθρωπο, που θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Τρίτο φάουλ για τους Gangsters, αλλαγές για τους γηπεδούχους, έξω ο Σταύρος ο Τουρουτσάκος, μέσα ο Μπέλντας. Έφτωγε να ξύπρω την βολή από τον Ιωάννου. Στους τρεις η διαφορά. Και τώρα στους δύο. 2 και 39 απομένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Εδώ στο Μπουρνάζι, στην επιλογή ψηλά, η μπάλα περνάει στον Μακρύ, ο οποίος προσπίτει, περνάει τα αριστερά, σπάει στον Καραμποϊκή, ξανά προσπίτει, χαμηλά η μπάλα, έχει μισμάς. Εδώ ο Μακρύς, δεν τελειώνει την φάση, ο χρόνος τελειώνει. Με εκνοή του χρόνου, άστοχο το ανάποδο λέει από τον Σαΐτη, τον ψηλό, τον Gangsters, ο οποίος όμως κερδίζει το φάουλ, δεύτερο φάουλ κατά καλκά για πιάνο, το οποίο στέλνει στις βολές τον Νίκο του Σαΐτη. Μία στις δύο. 8-11. 2 περίπου λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Φάουλ στην πίεση της πάσας από τον Τσιάτσιο. Πρώτο για αυτόν. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ιωάννου προσποιείται, πάει μέχρι μέσα, σπάει στη good side. Ελεύθερο στάκι από την γωνία, από τον Μπέλβα. Καραμποϊκής χαμηλά και από εκεί κλείθηκε έξω για το ωραίο στάκι από μέσα από τον Μαρκόπουλου. Άλλη μια ωραία επίθεση από πλευράς Gangsters. Τα γαλλικά τώρα στην επίθεση. Παίρνει το διάδρομο, σπάει ωραία την μπάλα χαμηλά στον Ιωάννου. Ωραία φάση, ωραία σκέψη εδώ από τον Κατσίκη. Σκιάτσος πάει παριστερά, σπάει στον Καραμπούκη. Δεν το σκέφτεται ο γκάρντ των Gangsters και καλά κάνει. Αστοχή, απλά αυτή τη φορά. Έχει θετικό φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Τσιάτσιος. Έβαλε ωραία το κορμί του. Τρίτο φάουλ για τα γαλλικά και πιάνω. 58 δευτερόλεπτα από μένα ακόμα για τη λήξη του πρώτου αυτού δεκαλέπτου. Αναφορά πίσω από το κέντρο. Βάζει το χέρι του Μαργόπουλου. Σκιάτσιος. Παραπέντε. Ο Γραφιαδέλης. Σκιάτσιος από αριστερά. Άστοχο το αριστερό κουκάκι. Λαγουτάρης. Τρέχει στον εφηδιασμό. Σταματάει. Την μπάλα. Η μπάλα περνάει στη good side. Μπέλμπας. Γκίκας. Κάνει παροδικά τον αντίπαλό του, ξαναβρίσκει μπροστά του. Ο χρόνος τελειώνει, 7 δευτερόλεπτα, μπάλα στην γωνία. Η μπάλα εδώ παίζει πουλα παιχνίδια στον Μπέλντα, επιθετικό rebound του Λαγουτάρη. Άστοχη προσπάθεια. 10 δευτερόλεπτα που μένουν ακόμα για την εκδήλωση της επίθεσης. Μία επίθεση θέλει να επιχειρήσει η ομάδα των 20 ευρύς. Η μπάλα όμως χάνεται. 8-13. Time out
για να οργανώσει την τελευταία αυτή επίθεση. Η γηπεδούχος ομάδα. 6 ακριβώς δευτερόλεπτα απομένουν στο ρολόι. 6 ακριβώς δευτερόλεπτα για την εκδήλωση της επίθεσης. Παραφορά από πίσω κατά καλικά και πιάνω. 2-1 σουτ. Από τον Ιωάννου άστοχο, τέλος δεκαλέπτου, 8-13 μπροστά η ομάδα με τους δύο coach. Δεύτερο δεκάλεπτο εντός του Μαζαράκης, 8-13 μπροστά οι Gangsters που είναι σήμερα φιλοξενούμενοι. Gangsters οι οποίοι, όπως μας είπε και ο coach Βρύλης στις δηλώσεις πριν το match, είναι ανανεωμένοι. Ανανεωμένοι είναι και τα γαλλικά και πιάνο. Η μόνη διαφορά είναι ότι σήμερα τα γαλλικά και πιάνο δεν έχουν στη διάθεσή τους κάποιες νέες μεταγραφές. Φυσικά στην βασική θα δώσει την μπάλα στη γωνία στον Μαρκόπουλο. Τους παίρνει αριστερό διάδρομο, σπάει την μπάλα στο elbow. Τρίπλα και ένα σουτάκι. Κλασικό, απλό, ωραίο μπάσκετ. Εύστοχο ο Σαΐτης. Στην κορυφή της ρακέτας, ο Σταύρος ο το 2. Μπάλα πάει στη weak side. Βήματα. Θα χρειαστεί ο Κουμπουτζέλης. Κατοχή για τους Gangsters. Ωραία το κόψιμο εδώ από το Τζιάτσιο. Άστοχο τελείωμα. Ωραία έμπνευση. Πιέζεται ψηλά. Στο κατέβασμα ο Πιορτσάκος ο Σταύρος. Μπάλα φτάνει στον Κουμουτζέλη. Σούτ από την γνώριση της ρακέτας. Άστοχο από τον Πιορτσάκο. Τζιάτσιος στη γωνία. Βλέπει τα τρέιλερ. Επιλέγει να πάρει ένα screen, ένα step back από μέσα απόσταση. Έστω το σουτάκι από τον Σκιάτσιο. Πιέζεται πάλι ψηλά. Και κερδίζει το foul. Ο Σιλτσάκος. Παραφορά για τα γαλλικά και πιάνο. Η μπάλα φτάνει στον Πιεροτσάκο 45. Πάσα χαμηλά στο Λαουτάρι. Δεν την περίμενε λογικά ο γκάρντ της ομάδας του. Ωραίο Eurostep. Άστοχο το τελείωμα. Άστοχο είναι Γραφιαδέλα. Γραφιαδέλη. Χωρίς αυτό να έχει σημασία. Φέρνει το Super Bowl και τελειώνει. Φάση 8-19 η διαφορά. Για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή, 7.40 είναι το τέλος του ημιχρόνου. Αναφορά. Πάνω στα χέρια του Παπαμελεράτου, ο οποίος μας διαλέχανε την υπόθεση του ονόματος της ομάδας. Μας είπα που βγαίνει. Τσιάτσος άστοχος από την κορυφή της ρακέτας. Rebound από τον Πιερουτσάκο. Πήγες τώρα από τα γαλλικά. Μπαλαφτάνει στη γωνία. Δεν το σκέφτεται ο Μπέλμπας. Άστοχο το σουτ. Τεχνιάζουμε τώρα για τους Gangsters. Φάουλ. Με το οποίο χρεώνεται ο Πιερουτσάκος ο Σταύρος, στέλνοντας στις βολές τον Γραφιαδέλη. Δύο βολές για τον Γκάρντ
των φιλοξενούμενων. Άστοχη η πρώτη. Παίρνει θέμα του πίσω στη δεύτερη. Στην ρακέτα σε ζώνη, Gangsters, σουτ από τη γωνία ξανά από τον Μπέλμπα, άστοχο. Ψάχνει τα πατήματά του, ο Γκάρντ, το μεταλλικά για πιάνο, εντελώς φυσιολογικό. Οι δύο ομάδες έρχονται μετά από μια αρκετά μεγάλη εποχή και παίζουν σήμερα το πρώτο παιχνίδι, οπότε είναι λογικό τα ποσοστά, ειδικά από τη μακρινή απόσταση, να μείνουν και τα καλύτερα. Πιάτιος, Καραμποίτης, παίρνει ένα σκριν φυλά, σηκώνει τα για τρεις και θα πάρει τρεις βολές. Διαβάζει πολύ καλά την άμυνα την οποία έχει μπροστά του ο Χρήστος. Έχει ό,τι φαίνεται έφεση στα σουτ από 6.75 και βάζει το σώμα του εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, για να πάρει το μέγιστο, όπως εδώ. Μία-μία διαφορά, έχει φτάσει τους 13 πόντους με 6 και 17 να απομένει ακόμα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Μαζαράκης. 2-3 από τον Γκάρντ. Τον Gangsters αν δεν κάνω κάποιο λάθος οι Gangsters έχουν κάνει ένα 11-0 σερί σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά, έχουν μείνει άποντοι από την ώρα που ξεκίνησε το 4-10 λεπτό. Η κόκκινη, κλέψιμο εδώ για τους Gangsters. Καραμποίκης θα δεχτεί μεγαλοπρεπές στο παναφορά από την βασική γραμμή. Διστάζει εδώ ο Βασιλιστρατίου, η μπάλα χάνεται. Κατοχή περνάει στα χέρια των κόκκινων. Ιωάννου θα είναι σκριν ψηλά από τον Καρβαλιεράτο, σουτ για τρεις, άστοχο. Από τον Κουμουτζέλη, rebound, καθαρίζει η ομάδα των Gangsters στην κορυφή της ρακέτας. Θα μαρκάρει το τριποντάκι, έστοχο από τον Δημήτρη τον Χατζηστρατίου. Και το σερί καλά κρατεί. Ενέργεια, 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 ενέργεια. Φάουλ πάνω στην μπάλα, δεύτερο και για τους Gangsters. Δύο έχουν ήδη τα καλύτερα μέσα. Μαρκόπουλος έξω, ο Τσιάτσιος. Την ομάδα του Λίκη. Καλή αναλλάξη, να μην παρεξηγηθούν οι δύο coach. Άστοχο το σούτ, rebound και έστοχο καλάθι από τον Καβαλιεράτο. Αυτός πάει το ρόδο. Thank you.
φάουλ στον εφημεριασμό έξυπνο. Όχι φάουλ. Μεταφορά της μπάλας λογικά. Παναφορά από την πλάγια γραμμή για τους γκάνγκστερς. Μαρκόπουλος. Παλά. Φτάνει τα χέρια του Βαντζιαφράτη, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ. 3-3 τα φάουλ. 4 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Ένις θα είναι μέσα, σπάει την μπάλα έξω. Κοντός από τον Μαρκόπουλο. Φάουλ στην διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Το χρεώνεται ο Σαϊτής. 3-43 απομένουν για τη λήξη του πρώτου μέρους. Σαφώς ανώτερη η γκάνγκστερ σε αυτό το δεκάλεπτο. Άστο παντός από τον Κουμουτζέλη. Τα έχω παίξει. Φωνάζει ο Λαχτάρης στον μπάζο των Γαλλικαγετιάνο. Δύο ομάδες, όπως είπαμε προηγουμένως, πέρα από την ευστοχία που ψάχνουν να ξαναβρουν σε αυτά τα πρώτα μάτς, ψάχνουν να βρουν και την επαναφορά της φυσικής τους κατάστασης. Καλοκαιράκι ήταν. Μεγάλο κενό υπήρξε και για τις δύο ομάδες. Παλαφτάνει στην γωνία στον Πιέρου Τσάκο και από εκεί στον Ιωάννου. Το σπίτι σπάει την μπάλα στον Πιέρου Τσάκο, άστοχο του σουτ για 3. Επιθετικό rebound από τον Λαγουτάρη, ο οποίος σηκώνει για 2. Η μπάλα δεν βρίσκει Στεφάνη. Επίθεση ξανά για τους γκάνγκστερς, οι οποίοι τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο όπου τους δοθεί ευκαιρία. Αστοχούν αυτή τη φορά του Παντζηστράτιου. Λαγουτάρης, ωραία σκέψη. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στα χέρια του Καβαλιεράτου. Έξω ο Λαγουτάρης για να πάρει τον άσος του. Μέσα με το 13 ο Κατσίκης. Κατσίκης που υποθέτω ότι είναι καινούριος στην ομάδα. Όχι από κανένα άλλο λόγο. Από τον λόγο ότι δεν έχει εμφάνιση στον Γαλλικά Κιθιάνο. Προσπαθεί να κρατήσει τη διατοχή τα χέρια της ομάδας του. Ο Σαΐτης, πάλι όμως αλλάζει χέρια και τώρα ξανά αλλάζει. Λάθος εδώ από τον Γραφιαδέλη. Ξέρω κριτήματα από τον πάτο του, από το αδερόσιο το ηθικό. Ιωάννο κατεβάζει. 2 λεπτά απομένουν για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. 10-25 μπροστά οι γκάνγκστερς. Φάουλ εδώ για τους γκάνγκστερς. 5ο. Σιγά σιγά πάει στη βολή ο Παναγιώτης ο Καβαλιεράτος. Πέντε φάουλ, 2 λεπτά πριν τη λήξη. Οι γκάνγκστερς, 3 μέχρι στιγμής. Τα γαλλικά για πιάνο. Έχει τη δεύτερη. Αλλαγές. Έχει την ομάδα του coach Βρύλη. Μέσα ο Μακρύς, έξω ο Σαϊτής. Γραβιαδέλης, Καραμποίκης, δεν το σκέφτεται καθόλου. Αστοχή για 3. Βλέπω στοιχεία ικανού σουτέρ και από τον τρόπο που τοποθετεί τα πόδια του και από τον τρόπο που φεύγει πάνω από τα χέρια του. Επίθεση για τα γαλλικά και πιάνο. Αριστερό drive, ανάποδη προσπάθεια, δύσκολη και εύστοχη από τον Κουμουτζέλη. Δεκατρία 25.
σουτ από μέση απόσταση άστοχο. Από το Μαρκόπουλο, ένα λεπτό ακριβώς απομένει για τη λήξη. Μέχρι μέσα η μπάλα σπάει, φτάνει μέχρι έξω. Ελεύθερο το στάκι από το Κατσίκι. Καστολιασμός ξανά τους γκάγκες, τους οποίοι θα βρουν σετάμε απέναντί τους. Μέχρι μέσα Σάντζεφ Στρατίου, αστοχή. Δύο επιθέσεις λογικά θα δούμε ακόμα και από τις δύο ομάδες, μία και μία. Καβαλιαράτος. Μπαλά κινείται ωραία, ο χρόνος τελειώνει. Κερδισμένο. Φάουλ. Έχουν ψηλό σταματικά ήδη σε αξιτές στο φάουλ του χρόνου. Ο Μαρκόπουλος και κατευθύνεται στις βολές. Ο Γιώργος, ο Ιωάννου. Έχεις πρώτη. Έφυγε και η δεύτερη. Δευτερόλεπτα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Η μπάλα στον Τσιάρσιο, ο οποίος παίρνει να σκρίνει ψηλά. Αριστερά και κερδίζει το φάουλ από τον Κουμουτζέλη. Δεν προλάβει να σκεφτεί και να πάει με το ο γκάρντ τον Γαλλικά Κεπιάνο. 4 δευτερόλεπτα επαναφορά από την πλάγια γραμμή για να δούμε τι προλαβαίνει να κάνει η ομάδα του Κεχρή. Τσιάτσιος για τρεις. Ωραία μπήκε. Η επίθεση άστοχο όμως το σουτ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 15-25 μπροστά με ολοστρόγγυλη διαφορά 10 πόντων οι Gangsters. Δεύτερο μέρος εδώ στον Μπουρνάζι. Η διαφορά στους 10 πόντους μπροστά οι Gangsters, οι οποίοι βρήκαν περισσότερες λύσεις. Ομολογουμένως στο δεύτερο δεκάλεπτο έτρεξαν στον εφηδιασμό και πέτυχαν εύκολα καλάθια. Για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Άστοχες οι δύο πρώτες επιθέσεις. Μπάλα πήγε να φτάσει στα χέρια του Κατσίκη, δεν θα φτάσει όμως ποτέ. Τσιάτσιος κατεβάζει. Μένει να σκρίνει ψηλά. Πάει από τα αριστερά προς σπίτι του Τάσα. Πολύ ωραίο καλάθι. Ανοίγει το σκορ. Ο Τσιάτσιος. Στο τη γωνία, μπάλα περνάει στις 45 στα χέρια του Ιωάννου για τρεις χωρίς να σκεφτεί καθόλου ο Κίκας. Μπορεί να αντιστάσει. Μπάλα ξαναφτάνει στα χέρια του και από εκεί στον Σταύρο τον Βιερουτσάκο. Προσποιείται, σταματάει την τρίπλα. 4 από το τελευταίο. Μπάλα κόβεται και ψηλιάστηκε εκεί ο Καραμπούκης. Ένα δευτερόλεπτο απομένει για την εκδήλωση της επίθεσης των γηπεδούχων. Φορά από το πλάι. Μπάλα στα χέρια του Πιερουτσάκου, του Γιάννη, ο οποίος σώθηκε αστοχή. Τσιάτσιος. Σε isolation κατάσταση. Ένα step back. Το μπουλάει πάλι εδώ. Άσε το φωτοσούτ. Ξαναπαίνει την μπάλα. Αριστερά. Σπάει την μπάλα στη γωνία στον Μαρκόπουλο, ο οποίος δυσκολεύεται. 2-1. Μπάλα μένει στα χέρια του Τσιάτσιου, ο οποίος ευστόχησε στο αριστερό drive, αλλά
ήταν εκτός χρόνου. Γιάννης Πυρουτσάκος, στον αδερφό του, ο οποίος σηκώνει για τρεις και ευτυχή συνεργασία αδερφών ή ξαδέρφων, δεν ξέρω. Τσιάτικος θα πάει να σκρίνει ψηλά, ένα σύστημα που έχουν παίξει πολλές φορές οι γκάνγκστερς. Συμπλαδισταγμού πάει μέχρι μέσα, εντοπιμένει το καλάθι ο Μαρκόπουλος. Καλάθι το οποίο πανηγυρίζεται όντως από τους δύο συν δύο, δύο παίχτες και δύο προπονητές που βρίσκονται στον πάγκο των γκάνγκστερς. Μία συμπληρωματική βολή για τον γκάρντ των φιλοξενούμενων, ο οποίος ευτυχεί. Πάμε Μίτσο! Σου διατρείς έστωχο από τον Καβάλια Ράπο. Πάει μέχρι μέσα και αστοχή στον drive ο Τσιάτσιος. Τρέχουν στον εμφυγιασμό τώρα και τα γαλλικά και πιάνω. Φάουλ για να ανακόψουν τον εμφυγιασμό. Πρώτο φάουλ και για τους φιλοξενούμενους. Ένα έχουν ήδη η γηπεδουχή. Για τρεις χωρίς αποστοχή καθόλου. Ο Πυρουτσάκος Σταύρος, δεύτερο τριποντάκι. Παλαχτάνη χαμηλά. Φάουλ. Πάνω στον Χατζηστρατίου. Παραφορά από τη βασική γραμμή. Άστοχο το σουτ από τη γωνία. Διακυρώσε μακρύ. Επίσης για τα λαγκάνω, η μπάλα χάνεται, περνάει στον Καραμπούρη και ένας εναντίον δύο. Δύσκολο λέει από εκεί. Δεν τελειώνει η φάση των γκάνγκστερς. Γιάννης Πυρουτσάκος από τη γωνία. Είναι ωραία στο κόψιμο του Ιωάννου Άστρου, τελευταίος. Φάουλ ψηλά στον Μαρκόπουλο. Τρίτο το φάουλ, γρήγορα γρήγορα για τα γαλλικά για πιάνο και ζητάει αλλαγή προκειμένου να προφυλαχθεί λογικά από τα φάουλ. Ο Γιάννης Τσιάτσιος για τρεις. Κλάτς. Και οι δύο ομάδες βρίσκουν λύσεις από τα 6.75. Πυρουτσάκος έχει ψυχολογία. 3 στα 3 τριποντάκια για τον guard. 45 μοίρες και τα 4 και τα 4 τον γαλλικά και πιάνο. Άσχη τώρα εδώ η επίθεση από το Χατζή Στρατίου. Κατοχή για τα γαλλικά και πιάνο, τα οποία ψαλιδίζουν τη διαφορά στους 6 βρίσκεται αυτή τη στιγμή. 5 και 18 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Κάτω Βίκτας αστοχός. Παναφορά μπάλας ξανά από, από το κορυφή της ρακέτα. Πω τι κάνει ο Πυρουτσάκος. Ευσπεσμένα καλή time out. Ο coach Βρύλης τέταρτη τριποντέλα για τον Σταύρο τον Πυρουτσάκο. 30-33. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, 5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο μέρος. Τα γαλλικά και πιάνο φωνάζουν βροντερά παρόν μετά τα 4 τριποντάκια από τον Σταύρο τον Πυρουτσάκο. Τσιάτσιος δίνει τη λύση, ήταν το time out που κάλεσαν οι gangsters.
γίνεται. Εφριασμός ξανά για τους Gangsters με τον Τζιάτσιο που έφαγε μέχρι μέσα σπάει την μπάλα έτσι. Οι Gangsters, ωραία χτυμού, κόβεται από τον Καβαλιαράτο. Λαγουτάρης. Μπάλα παραμένει σε χέρια κόκκινων. Λύσεις ψάχνουν οι Gangsters, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά που είχαν κλείσει στο πρώτο γύρο να εξανεμίζεται. Έχουν βγάλει όμως αρκετές άμυνες και ωραίες επιθέσεις σαν και αυτή εδώ. Ωραίο άλεϊου. Κατοχή είναι στα χέρια των Gangsters. Κόψιμο εδώ από τον Ιωάννου. Οι Gangsters, με το που είπα το ψάχνουν να βρουν λύσεις, ξεκίνησαν να βγάζουν απανωτές άμυνες και στείλαν τη διαφορά στις 7. Στο έδαφος, Καραμπουέκης δεν θα προλάβει. Αλλαγή ζητάει ο Καβαλιαράτος. Αναφορά από το κέντρο. Μαρκόπουλος κατεβάζει, Καραμπουέκης. Ο Ίκης για τρεις. Δεν δίνει λύση γιατί είναι μακρινή απόσταση. Και μέσα στρόφιμος Βαντεφρατίου, ούτε αυτό τελειώνει τη φάση. 2:50. Κατοχή για τα Γαλλικά Ιθάνο. Περίεργη προσπάθεια εδώ. Συνεργάζει και της ισορροπίας από τον Σταύρο. Να δώσουν γρήγορο ρυθμό. Θέλουν οι Gangsters σε κάθε κυρία που τους δίνεται. Θα κερδίσουν όμως άλλο ένα φάουλ στα 4. Φάουλ αυτή τη στιγμή, 2:31 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Τα Γαλλικά για πιάνο. Μόλις ένα έχουν στο λογαριασμό τους οι φιλοξενούμενοι. Ιωάννου. Λαγουτάρης. Σπάσει την μπάλα έξω στον Κατσίκη. Λαγουτάρης. Έτσι διάδρομος Κατσίκη στημένος για την Ζωτηγωνία. Εύκολος. Ο Χρήστος. Μπάλα στη γωνία. Κάτσιος. Τρεις άσπρες από το χάρτη του στρατίου. Εφηδιασμός και πάλι για τα Γαλλικά και Τσάνο. Δύσκολη πάση, έστοχη από τον Ιωάννου. Μαρκόπουλος, λίγο βιαστικές επιθέσεις στα τελευταία 2 λεπτά από τους Gangsters. Μέχρι μέσα ο Λαγουτάρης θα ξεφύγει αλλά θα στοχίσει. Στο τελείωμα Μπέλμπας. Καραμποίκης. Μπάλα δεν θα φτάσει ποτέ χαμηλά στον Σάιλτη. Θα προηγηθεί το δεύτερο φάουλ τον Γαλλικά και Κάνο. Τα δικά μου εγώ, 5ο φάουλ για τους κυπεδούχους. Στέλνει έτσι
στις βολές. Ο γηπεδούχος ομάδα. Τον Σάιτη, ο οποίος βάζει την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη. Χέρι Αλφάδη από το ψηλό των Gangsters. 90 δευτερόλεπτα που μένουν για τη λήξη του 2 δεκαλέπτου. Στην επίθεση τα γαλλικά και πιάνω. Με τον Ιωάννου, ο οποίος πιέζεται ψηλά από τον Γραφιαδέλη. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Gangsters. Δεύτερο μόλις φάουλ και για την ομάδα και για τον Γραφιαδέλη. Καθήκης, Λαγουτάρης, ψάχνει και βρίσκει, δεν βρίσκει, κόβω την μπάλα. Γραφιαδέλη στον εφηδιασμό, καθαρία να πρέπει να παίξουν εδώ. Τα γαλλικά κάνουν ό,τι παίζουν, βγάζουν μάλλον την άμυνα. Σταύρος Τυρουτσάκος, ο άνθρωπος του τρίτου δεκαλέτου. Για τα γαλλικά και πιάνω, πιέζει το τραβάδο ψηλά. Από τον Μαρκόπουλο κερδίζει το φάουλ τρίτο με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν. 5,8 στην ακρίβεια. Επαναφορά από την baseline. Τελειώνει ο χρόνος. Ψάχνει την πάσα, δεν θα τη βρει ποτέ. Στο τέλος του χρόνου, σε μια προσπάθεια προσευχή, θα αστοχίσει Σταύρος ο Πυρουτσάκος. Τέλος δεκαλέπτου, 35-39. Μόνο ενδιαφέρον μπορεί να χαρακτηριστεί το τέταρτο δεκάλεπτο που έρχεται. Θα λέμε σε πολύ λίγο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. Τα γαλλικά και πιάνο βρήκαν τρόπο να ανατρέψουν την εναντίον της διαφορά, η οποία έχει φτάσει και σε διψήφια τιμή. Βρήκαν τρόπο να γυρίσουν στο σκορ. Βρίσκονται ακόμα πίσω βέβαια με 4 πόντους, αλλά μικρή σημασία γι' αυτό. Ο χρόνος υπάρχει πάρα πολύ και για τις δύο ομάδες. Στο 35-39 στην αρχή του 4 δεκαλέπτου. Βρίσκεται το σκορ. Άχθηκε η προσπάθεια από τα γαλλικά και πιάνω. Επίθεση με τον Μαρκόπουλο για τους Gangsters. Καραφιαδέλης από την πλευρά της ρακέτας. Βρίσκει ωραία φάση στο Σαΐτη, ο οποίος ήταν ξεχασμένος, ο οποίος θα αγκεστεί τις δύο βολές. Θα μπορούσε να τελειώσει και τη φάση και να πάρει το maximum. Όπως και να έχει, δύο βολές για τον Νίκο το Σαΐτη. Άστο έχει και η δεύτερη. Τι πάω και λέω για τον άνθρωπο, ότι τις βάζει με χέρι Αλφάδη. Λίγο πριν τον πήρα στο λαιμό μου. Πλάκα κάνω προφανώς. Ιωάννου, Σταύρος Τυρουτσάκος. Ωραία, σκέψη, δεν θα περάσει μπάλα χαμηλά. Εφηδιασμός του το Μαρκόπουλο. Μέχρι μέσα, ωραίο το λίωμα από το Καρδί Στρατήγη. Φάουλ από τον Γραφιαδέλη πάνω στον Κατσική. Δεύτερο φάουλ σε μόλις ένα λεπτό για τους Gangsters. Περνάει στον πάγκο γκάρντ του Νίκου του Γεχρή. Σκέφτεται ότι θα έχει ένα 5. Ο Μπέλμπα
μας τελειώνει ο χρόνος. Μέσα. Ας το τελείωμα, πέρα από το rebound. Μπαλά παραμένει σε χέρια κόκκινο. Έχει λήξει ο χρόνος. Όπως μας λένε οι ρεφ, ο, σαν να μην έγινε. Το φάουλ, αυτό το φάουλ όμως είναι κανονικό τατό. Ο Σαΐτης θα κατευθυνθεί ξανά στις βολές. ...35-41 η διαφορά στους 6 στα πρώτα 2 λεπτά του τελευταίου μέρους εδώ στο Περιστέρι. Έχει την πρώτη από τον Εσαΐτη. Έχουν και δεύτερη. Σε διψήφια τιμή. Γράφος εδώ. Για τον Μαγαζιά Γιτζάνο. Τελειώνει τη φάση. Έστωγα ξανά ο Τσιάτσιος. Ωραίο μπάσκετ από τους γκάνγκστερς στα πρώτα 2,5 λεπτά, προτάρτο 10 λεπτά. Επιστροφή εδώ στο Μαζαράκης, 7:33 απομένουν για τη λήξη. Το τετάρτο 10 λεπτού, μπροστά με 12. Οι Gangsters. Βέλβας, κάνετε ξανά η μπάλα. Σαΐτης. Και ενώ θέρμα. Ασφυκτική άμυνα και εφηδιασμοί. Φαίνεται να είναι η συνταγή της επιτυχίας για τους γκάνγκστερς, οι οποίοι ξεφεύγουν με διαφορά 14 πόντων. Για να δούμε αν θα βγάλει αντίδραση η ομάδα με τα κόκκινα. Στην weak side, μπάλα περνάει χαμηλά. Στον Περιουσάκο, fade away. Γιάννη, άστοχο. Αργόπουλος. Σετ επίθεση. Για τους γκάνγκστερς δεν έχουν κάνει κάποιο λόγο να βιαστούν. Καραμποϊκής, άστοχος. Κατοχή. Για τα γαλλικά και πιάνω. Λαγουτάρης περνάει εύκολα από αριστερά. Δύσκολο τελείωμα. Θετικό rebound. Χωρίς να τελειώνει τη φάση όμως ο Καβαλιεράτος. Αντιαθλητικό φάουλ από τον Λαγουτάρη, ο οποίος προσπάθησε να κόψει τον εφηδιασμό. Κάτι μου λέει ότι με αυτό το φάουλ το ροζ φύλλο σχεδόν κλειδώνει από την πλευρά των gangsters. Πλέον έχουν και το προβάδισμα και το momentum. Τα γαλλικά και πιάνο δεν έχουν βρει απάντηση στην πίεση των gangsters. Thank you.
τη δεύτερη από τον Σάιτη. Θα χειροκροτείτε από τους δύο coach που την δίνουν για το χέρι. Και ο Φλός κάθεται να ξεκουραστεί στον πάγκο. Βήματα εντωμεταξύ από τον Καραμποίκη. Τα οποία πλέον έχουν περιορισμένο χρόνο να κυνηγήσουν κάτι καλύτερο. Άστοχο το τελειωματικά, ωραίο το κόψιμο του. Μαρκόπουλος μέχρι μέσα, σπάει την μπάλα έξω. Ξανά Μαρκόπουλος από την γωνία. Έστωχο το τρικοτάκι, το momentum έχει πάει για τα καλά από την πλευρά των Λευκών. Στήση, άστοχο το σούτ από τον Σταύρο. Και πάνε από μελέα από εδώ το θετικό rebound από τον Καβαλιαράτο. Αναφορά του μπάλους από την baseline. Καβαλιαράτος από μέσα απόσταση, άστοχο το σούτ. Σαν να έχουν κουραστεί λίγο τα γαλλικά και πιάνω. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας, άστοχο το σουτ. Η Καραμποίκη, ο οποίος σηκώνει τα πήρα ψηλά. Το έχουμε καταλάβει ότι μιλάμε για ένα πολύ καλό σουτέρ. Φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Γιάννη, του Πιερουτσάκου. Δύο βολές για τον γκάρντ των γηπεδούχων. Δίνει λύση εδώ ο Γιάννης. Επίσης τώρα για Γκάνγκστερς με το Τσιάτσιο να περνάει την μπάλα στις 45 στη γωνία. Το σουτ από τον Άκρη, άστοχο. Μοιάζουμε τώρα για τα γαλλικά και πιάνω, η μπάλα αλλάζει χέρια και περνάει στα χέρια του Μαργόπουλου. Το σπίτι αυτός, Γραφιαδέλη στημένος στις 45. Άστοχο το σουτ, εθνικό rebound και φάουλ από τον Πιερουτσάκο, ο Σταύρο. Στέλνοντας έτσι στη γραμμή της φιλανθρωπίας τον Χρήστο Καραμποίκη, ο οποίος έχει κάνει αρκετά καλό παιχνίδι σήμερα. Με ταμπλό βάζει την γολή. Τι σημασία έχει, θα μου πείτε, καμία. 2-2 με ταμπλό από τον Χρήστο. Επίσης τώρα για τους Γκάνγκστερς. Η μπάλα φτάνει στη γωνία στο Δαχιαδέλη, προσπίδε την πάσα αυτός, πάει την μπάλα έξω, ελεύθερο, σωστάκι άσχο από τον Μακρύ. Άστοχο και το στάκι από τον Ιωάννου. Τσιάτσιος, δύσκη ωραία το κόψιμο του Χατζηστρατίου. Καταχειροκροτείται η προσπάθεια από τον πάγκο του Γκάνγκστερς. Η διαφορά έχει ξεφύγει για τα καλά στους 20 πλέον πόντους, 3 και 11 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Πιερουτσάκος θα πάρει το φάουλ, 11 παιχνιδιού. Πυραμίδι της φιλανθρωπίας,
τέταρτο φάουλ. Πέμπτο μάλλον για τους Gangsters στα 4. Τα γαλλικά και πιάνω. 3,1 απομένουν για την λήξη του πρώτου παιχνιδιού της ημέρας εδώ στο Μαζαράκης. Αυτές οι βολές. Κατζετραδίου στο κόψιμο του Τραγιαδέλη. Ωραίο τελείωμα από τον guard των Gangsters. Διαφορά στους 22, 36-58. Με το δεξί θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στο κύπελο. Η αρμάδα του Κουτ και Χρή και του Κουτ. Μπρίλι. Step back. High step μάλλον από τον Γκίκα. Άστοχο εμβολιασμός ξανά για τους Gangsters. Stop, αλλά με φάουλ από τον Ιωάννου. Βολές για τον Σάιχη, ο οποίος έχει κατευθυνθεί, αν δεν κάνω λάθος, άλλες 3-4 φορές από το σημείο στο δεύτερο ημίχρονο. Εύστοχος ήταν γενικά και συνεχίζει να είναι ο ψηλός των φιλοξενούμενων. Στο 1-0 λοιπόν οι Gangsters στον θεσμό του κυπέλου. Στο 0-1 τα γαλλικά για πιάνο, τα οποία στα χαρτιά σήμερα ήταν το outsider, είναι μια κατηγορία πιο κάτω από τους Gangsters. Παρόλα αυτά βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση, είναι σχετικά εύκολοι, βγάζουν ωραίες φάσεις, κυνηγάνε τα χαμένα rebound όπως τώρα με τον Ιωάννου και έχουν όλο τον χρόνο μπροστά τους να διορθώσουν τυχόν λάθη που έγιναν σήμερα στην πρεμιέρα. Από την άλλη, οι Gangsters επιβεβαιώνουν το βίντεο του φαβορί με πιεστική άμυνα και εφημιδιασμούς. Κατάφεραν και ξανά έχασαν τη διαφορά που έχασαν μετά τα εύστοχα τρίποντα του Πιερουτσάκου και έχουν πλέον προβάδισμα άνω των 20 πόντων. 2-2 εν τω μεταξύ από το Χατζηευστρατίου. 1-51 απομένουν διαδικαστικά τα τελευταία 2 σχεδόν λεπτά εντός του Μαζαράκης. Γκίκας Ιωάννου. Αργά κάνει ένας λόγος για σύνης στον Χρήστο. Μπάλα στα καθίσματα, πίσω από τα καθίσματα στο Μαζαράκης. Θα έχουμε λογικά μια αλλαγή μπάλας τώρα 1-15 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Όλα καλά. Παναφορά από την baseline. 1 λεπτό και κάτι απομένει ακόμα. Τα πάντα έχουν κρυφθεί. Το τελικό σκορ απομένει μόνο να μάθουμε. Μέχρι μέσα Ιωάννου άστοχος. Επιθετικό rebound από τον ίδιο. Μπάλα σπάει έξω στον Γκίκα. Άστοχο το σουτάκι. Ιωάννου παλεύει ξανά. Η μπάλα όμως αλλάζει χέρια. Σαΐτης. Τραγιαδέλης από δεξιά. Θα σπάσει την μπάλα στον Καραμπόη, ο οποίος κρατάει στην κατοχή των Gangsters. 10 λεπτά που μένουν ακόμα. Καραμπόη κλείσε το σκέπτο στα 3-3. Άσχημο το τριποντάκι. Γκίκας. Ασυνεννοησία εδώ μεταξύ. Γκίκας. Και Κουμουντέλη. 25 δευτερόλεπτα απομένουν. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο σκορ.
Τραχιαβέλης, αλληλοεπιστεργασία άστοχη, Καραμποίκης. Σαΐτης που σπίτει ωραία πάσα, πάει μέχρι μέσα, αστοχή, rebound. Από τα γαλλικά και πιάνω, τελειώνει ο χρόνος, 4-3, θα δούμε αν θα έχει buzzer beater, δεν θα έχει. Τέλος παιχνιδιού εδώ στο Μανταράκης, 38-62, πρεμιέρα με το δεξί για την ομάδα των Gangsters, του Νίκου Μητρή και του Γιάννη Βρύλη. 1-0 στο δασμό του κυπέλου. Καλό βράδυ σε όλους.